Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεγάλο σκάνδαλο δωροδοκιών στις Βρυξέλλες και η εμπλοκή της Ελληνίδας κυρίας Εύας Καηλή ασφαλώς και απασχολεί. Ασφαλώς και μας αποκάλυψε μια άλλη πτυχή της ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία, αν και ήταν γνωστή για τη λειτουργία της, εμείς οι μέσοι πολίτες δεν τη γνωρίσαμε. Και αναφέρομαι βέβαια στο περίφημο λόμπινγκ και στους λομπίστες. Ένας άνθρωπος που μπορεί να μας καθοδηγήσει για το πώς λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία και τι ακριβώς γίνεται στις Βρυξέλλες, είναι ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην Ευρωβουλευτής. Λομπίστας δεν ήσασταν, κύριε Μαριά, ποτέ. Όχι, δεν ήμουν. Δεν ήσασταν ποτέ, ναι. Ωστόσο, έχετε μία άποψη για το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες με αυτό το θέμα. Διάβασα κάπου και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι είναι 12.200 οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που λέμε lobbying στις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, πριν από κάνα μήνα, νομίζω, κάναμε μία εκπομπή που είχε σχέση με το πώς γίνονται οι ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό και πώς μέσα από τις διαδικασίες του προϋπολογισμού, με σύμφωνη ελληνική γνώμη, ψηφίστηκε χρηματοδότηση της Τουρκίας, της Αλβανίας, που ίσως το πούμε κάποια στιγμή, γιατί ο κύριος Ράμπα είπε διάφορα, των Σκοπίων κτλ. Και εκεί αναδείξαμε ουσιαστικά μια διαδικασία που συμβαίνει. Το lobbying είναι θεσμοθετημένο. Και είναι θεσμοθετημένο στη βάση μιας αντίληψης που λέει ότι υποτίθεται τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι κοντά στις εξουσίες, κοντά στην νομοθετική εξουσία, που δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι και το Συμβούλιο Υπουργών, και κοντά στην Κομισιόν, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην Ελληνική Βουλή, πριν συζητηθεί ένα νομοσχέδιο, μάλλον κατά τη διάρκεια της συζήτησης νομοσχεδίου, λέει καλούν τους φορείς και πηγαίνουν ενδιαφερόμενοι φορείς και εκθέτουν τις απόψεις τους. Κατά την έννοια αυτή, η όποια συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των περιφερειών, είναι κάτι σωστό. Από αυτό όμως, μέχρι να φτάσουμε σε μία αμερικανοποίηση, διότι η θεσμοθέτηση των lobbies είναι μία αμερικανοποίηση, μία αντίληψη. Αυτό μας ήρθε από την Αμερική αυτή. Ναι, σημαίνει, είναι μία αντίληψη ουσιαστικά λειτουργίας όπως δουλεύουν τα συστήματα στις ΗΠΑ, να δουλεύουν και στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το ελληνικό lobby, για το οποίο αναφερθήκαμε πάρα πολλές φορές κολακευτικά, το οποίο επηρέασε και αποφάσεις κατά της Τουρκίας κλπ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με το lobbying. Το lobbying κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε και ήταν ιδιαίτερα κοντά στην Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν μία εικοσαετία δεν είχε ουσιαστικές νομοθετικές αρμοδιότητες. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκτήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Στο προγενέστερο διάστημα όμως υπήρχαν τα lobby, τα οποία λειτουργούσαν και ήταν κυρίως περί την Κομισιόν. Η Κομισιόν τι είναι? Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει και το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Δεν έχει νομοθετική πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η Κομισιόν. Η Κομισιόν λοιπόν διαμορφώνει μια πρόταση για κάποιο θέμα. Η πρόταση αυτή μπορεί να έχει πολλά τεχνικά στοιχεία. Γύρω λοιπόν από τα τεχνικά στοιχεία η Επιτροπή, η Κομισιόν, έχει ειδικούς, experts όπως τους λέει, οι οποίοι κάνουν προτάσεις. Το ερώτημα είναι αυτοί οι experts είναι πράγματι ανεξάρτητοι ή μήπως προγενέστερα δούλευαν, ας πούμε, σε κάποιες πολυεθνικές ή είχαν συμφέροντα πολυεθνικών και όταν συγκροτούν και λένε απόψεις, οι απόψεις αυτές είναι μόνο οι δικές τους ή είναι επηρεασμένες από άλλες ιστορίες. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει και μια εκπομπή για τα θέματα των εμβολίων. Ναι. Είχαμε πει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονται τα εμβόλια. Τα εμβόλια εγκρίνονται από ανθρώπους που ξέρουν, ούτε από μένα ούτε από εσάς. Αυτοί που είναι ειδικοί και ήταν περί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έμπαινε ένα ερώτημα. Μήπως είχαν στο προγενέστερο διάστημα υπάρξει σε συνεργασία με πολυεθνικές του φαρμάκου? Μήπως είχαν χρηματοδοτηθεί, αν ήταν πανεπιστημιακοί, για έρευνα από πολυεθνικές του φαρμάκου? Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας κύκλος γύρω από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αν δεν υπάρξουν όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας, αυτόματα αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα και μπορεί να φτάσουμε και σε πολύ τραβηγμένες καταστάσεις και σε σκάνδαλα κλπ. Άρα λοιπόν το lobbying κατά κύριο λόγο άρχισε να συγκροτείται γύρω από την Κομισιόν. Εκεί γίνεται η μεγάλη προσπάθεια να επηρεαστεί η νομοθεσία, η οποία πολλές φορές είναι και τεχνική σε πολύ εξειδικευμένα θέματα, θέματα δορυφόρων, θέματα
νέων τεχνολογιών, ιατρικά ζητήματα, προστασία του περιβάλλοντος, όπου εκεί οι εξειδικευμένες γνώσεις είναι σημαντικές. Άρα λοιπόν, περί την Κομισιόν διαμορφώνονται τα λόμπι. Υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη και λέει ότι για να αναγνωριστείς ως επίσημος λομπίστας πρέπει να εγγραφείς σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο και καθώς θα μιλούμε σε ένα μητρό, θα σας βρω τώρα και τον αριθμό αυτών των πόσοι ήταν. Αυτοί λοιπόν πρέπει και να δρούν με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Πέρασε ρύθμιση στην Κομισιόν να ανακοινώνονται και τα ραντεβού. Mm. Δηλαδή, όταν κάποιοι λομπίστες κάνουν επαφές με στελέχη της Κομισιόν ή επιτρόπους, θα πρέπει να ανακοινώνεται αυτή η επαφή και το ραντεβού. Είχαμε ολόκληρη συζήτηση, δεν θυμάμαι τώρα να μην κάνω λάθος και ποιος επίτροπος ήταν, ο οποίος δεν είχε αναφέρει τα συγκεκριμένα ραντεβού που είχε με κάποιες πολυεθνικές και μάλιστα είχε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Του είχαμε κάνει πολύ σκληρή κριτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ. Άρα λοιπόν τα ραντεβού σε επίπεδο επιτρόπων ελέγχονται. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι όταν θα φύγει η πρόταση από την Κομισιόν, πηγαίνει σε δύο όργανα νομοθετικά. Πηγαίνει στο Συμβούλιο Υπουργών και πηγαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Συμβούλιο Υπουργών σημαίνει ότι θα το επεξεργαστεί το νομοσχέδιο κάθε αντιπροσωπεία. Η Ελλάδα έχει μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Ένα θέμα εξειδικευμένο, τεχνολογιών, για να πάρει άποψη η ελληνική πλευρά, προφανώς θα ρωτήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Και το αρμόδιο Υπουργείο, ας πούμε, μεταφορών, τεχνολογιών κτλ. Θα πάρει θέση. Και έτσι θα έρθει και θα γίνει μια συνάντηση στο ΚΟΡΕΠΕΡ, όπως λέγεται, των μονίμων αντιπροσώπων, όπου εκεί θα ψηφιστεί η πρόταση της Κομισιόν ή θα γίνουν τροπολογίες. Αντίστοιχα, έρχεται αυτή η διαδικασία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε 705 ευρωβουλευτές. Αντιλαμβάνεστε ότι θα λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παράγοντες για να ληφθεί μια απόφαση. Ποιοι παίζουν όλο το παιχνίδι? Έχει μεγάλη σημασία. Καταρχάς, η αρμόδια επιτροπή. Ένα θέμα θα πάει στην αρμόδια επιτροπή για να συζητηθεί. Στην αρμόδια επιτροπή υπάρχουν, και το εξηγήσαμε και την άλλη φορά, συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες. Κάθε πολιτική ομάδα αναθέτει σε έναν ευρωβουλευτή για να χειριστεί το θέμα. Η Επιτροπή αναθέτει σε έναν, πρώτα απ' όλα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, αναθέτει στον εισηγητή. Ποιος θα γίνει εισηγητής? Γίνεται ο σκοτωμός. Ποιος θα πάρει τα σημαντικά ντοσιέ? Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται σύστημα DONT. Δηλαδή, ανάλογα με τη μεγάλη δύναμη που έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα, είναι αυτή που πρώτη επιλέγει το ντοσιέ. Και μετά, αφού το επιλέξει η πολιτική ομάδα του ντοσιέ, το δίνει σε κάποιον ευρωβουλευτή. Παράδειγμα, εγώ όταν ήμουν ευρωβουλευτής, ήμουν στην τρίτη σε δύναμη πολιτική ομάδα. Ήθελα να είμαι εισηγητής στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάθε χρόνο γίνεται αιτήσια έκθεση για την Κεντρική Τράπεζα. Περίμενα λοιπόν, διότι την πρώτη χρονιά το πήρε το Λαϊκό Κόμμα. Τη δεύτερη χρονιά το ντοσιέ το πήραν οι Σοσιαλιστές. Την τρίτη χρονιά ήταν η σειρά μας. Ναι. Σε αυτή λοιπόν επεδίωξα εγώ να είμαι ο εισηγητής. Και πράγματι ήμουν εισηγητής με μια πολύ σκληρή εισήγηση κατά του κυρίου Ντράγκη, τον οποίο εγκαλούσα για την πολιτική που ακολουθούσε η Κεντρική Τράπεζα απέναντι στην Ελλάδα, στο ότι δεν δέχτηκε τα, θυμόσαστε, άρχισε να μην δέχεται το 2015 τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κλπ. Και έφτιαξα εγώ μια έκθεση. Στην έκθεση αυτή έχουν δικαίωμα να γίνουν τροπολογίες. Εγώ λοιπόν ή ο κάθε εισηγητής έχει ταυτόχρονα τους σκιώδεις εισηγητές. Δηλαδή κάθε πολιτική ομάδα έχει το σκιώδη εισηγητή. Και απάνω στην έκθεση του εισηγητή γίνονται τροπολογίες από τους σκιώδεις εισηγητές ή και από τους άλλους ευρωβουλευτές. Και εκεί που μπορεί να έχει φτιάξει ένα κείμενο Α, μπορεί με τις τροπολογίες που θα γίνουν και θα ψηφιστούν να μην το αναγνωρίζει το κείμενο πολλές φορές. Άρα λοιπόν το παιχνίδι ποιος το παίζει? Το παίζει πάντα ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής. Αυτοί είναι που παίζουν ρόλο. Ποιος παίζει επίσης ρόλο μέσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Ο συντονιστής. Αυτός που συντονίζει όλη την πολιτική. Παράδειγμα, εγώ ήμουν συντονιστής στην Επιτροπή Αναφορών. Εκεί μπόρεσα, λόγω της επιρροής που είχα, και στήριξα ένα αίτημα που έκαναν οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και έπαιξα μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν και ο συντονιστής παίζει ρόλο. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι ευρωβουλευτές και δικαιούνται να κάνουν τροπολογίες.
Σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορούσες παλαιότερα να κάνεις τροπολογίες από όποια επιτροπή να ήσουν όπου ήθελες. Εγώ επειδή έκανα πάρα πολλές τροπολογίες και μερικοί άλλοι και χαλάγαμε τη μανέστρα, διότι όταν είναι λίγοι που συμμετέχουν στις τροπολογίες, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί το παιχνίδι να είναι πιο ελεγχόμενο πολιτικά πάντοτε. Ναι. Όταν όμως έρχεται ο καθένας από τους 705 και κάνει τροπολογίες, τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό πέρασε η ειδική ρύθμιση η Ευρωβουλή και την ψήφισε και το Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές και άλλοι, να μην μπορείς να κάνεις τροπολογίες άμα είσαι από άλλη επιτροπή, αλλά να χρειάζεται τον συγκεκριμένο βουλευτή της επιτροπής να σου υποστηρίξει την τροπολογία. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί το παιχνίδι ξαφνικά να κλείσει. Από εκεί που έχεις 705 ευρωβουλευτές, στην ουσία πας σε μια επιτροπή 40-50 ατόμων. Στα 50 άτομα έχεις 6-7 κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα αυτές οι 7 ομάδες έχουν 7 πρόσωπα κεντρικά, τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Και έχουν και άλλους 7 που είναι οι συντονιστές. Άρα από εκεί που έχεις 50 άτομα, ξαφνικά μικραίνει η πίτα και αυτοί που παίζουν ρόλο και ξέρουν την έκθεση είναι οι 7-10 άνθρωποι. Διότι υπάρχουν πολλές εκθέσεις που έρχονται και σε μια συνεδρίαση μπορεί να γίνουν και 15 ψηφοφορίες. Άρα λοιπόν εσύ δεν μπορεί να ξέρεις όλα τα θέματα. Ναι. Πρέπει το γραφείο σου να τα παρακολουθεί. Γι' αυτό ο Ευρωβουλευτής έχει και πολλές δυνατότητες. Του δίνει στη διάθεση του, δεν τα χειρίζεται αυτό τα χρήματα, του δίνουν τη δυνατότητα να έχει 26.000 ευρώ το μήνα για να τα διαθέσει για συνεργάτες. Έχει τους συνεργάτες του. Μπορεί όμως ένα εξειδικευμένο θέμα, περιπίν ένα θέμα που αφορά τα κτηνιατρικά. Δεν το ξέρεις το θέμα. Έχεις δικαίωμα ως Ευρωβουλευτής από αυτό το κονδύλι να δώσεις ένα ποσό. Είναι εκτός του μισθού του. Ο μισθός είναι μισθός, τον παίρνεις το μισθό σου, ανεξαρτήτως αν πας ή δεν πας να συμμετάσχεις, είναι fixed και είναι σήμερα 7.600 ευρώ μηνιαίως συν 2.000 ευρώ που έχουν κρατηθεί για φόροι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μισθό το πάρεις. Σου δίνει όμως το. Δεν σου τα δίνει να τα διαχειριστείς, γιατί ακούω διάφορες βλακείς που λένε πέρα 25.000-30.000 ευρωβουλευτής. Δεν σου δίνει τα χρήματα της γραμματείας να τα πάρεις εσύ. Τα χρήματα αυτά είναι σε ένα προϋπολογισμό και έρχεσαι εσύ και λες. Θέλω να προσλάβω αυτούς τους 5. Σου τους εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις συμβάσεις, αλλιώς δεν μπορεί να τους προσλάβεις. Δεύτερον, σε ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να πεις, θα αναθέσω. Υπάρχουν εδώ ελληνικά Ινστιτούτα, λέω παράδειγμα. Ναι. Θέματα πετρελαίου. Και υπάρχει ένα θέμα για το φυσικό αέριο και δεν το ξέρεις. Υπάρχουν εδώ 3-4 εξειδικευμένα Ινστιτούτα, είτε κρατικά είτε των πανεπιστημίων. Μπορείς εσύ να αναθέσεις σε αυτό το Ινστιτούτο μία μελέτη ή να του πεις: θέλουμε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί και θέλουμε να μας κάνετε παρατηρήσεις επιστημονικές. Δεν το κάνει για το φυσικό αέριο, αφού πρέπει να έχεις ανθρώπους που να ξέρουν. Εκεί μπορείς να του δώσεις μια αμοιβή και να σου κάνει την εισήγηση. Άρα λοιπόν ο Ευρωβουλευτής έχει ένα budget, έχει ένα ποσό και δεν είναι εξαρτώμενος και δεν έχει ανάγκη το λομπίστα, τον Α, τον Β που θα έρθει να του πει πάρε αυτή την τροπολογία, να την ψηφίσεις γιατί είναι σωστή κτλ. Πάντως κάτι φαίνεται ότι δεν έχει πάει καλά. Παρότι το σύστημα περιγράφεται στα χαρτιά, αν και λίγο πολύπλοκο οφείλω να ομολογήσω, και λίγο γραφειοκρατικό ακούγεται όλο αυτό το σύστημα που περιγράφεται για την Ευρωβουλή. Αλλά, αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, σωστό. Αλλά αυτά που βλέπουμε τώρα να αποκαλύπτουν αυτές τις μέρες δείχνει ότι υπάρχει και ένα παράλληλο σύστημα το οποίο κινεί εκεί τις διαδικασίες. Ναι, εδώ είναι η έκθεση για τους λομπίστες. Υπάρχει ειδική έκθεση, αυτή είναι του 2021, είναι αναλυτική. Λοιπόν, υπήρχαν αυτή τη στιγμή είναι 13.366, ήταν το 2021. 13.366, εγγεγραμμένοι λομπίστες. Δεν σημαίνει ότι είναι άτομα. Μπορεί να είναι εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί να έχει 20 άτομα μέσα, σωστά. 30 άτομα, σωστά. Μπορεί να έχει εξειδικευμένους. Λοιπόν, οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερους εγγεγραμμένους λομπίστες, το 18% είναι το Βέλγιο, το 13% είναι εγγεγραμμένοι στην Γερμανία, το 10% είναι εγγεγραμμένοι στην Γαλλία. Από εκεί και πέρα τα ποσοστά είναι μικρότερα. Για την Ιταλία που είχε ενδιαφέρον είναι το 6%. Μες. Η Ελλάδα δεν εμφανίζεται εδώ με λομπίστες. Λοιπόν, έχεις όμως, επειδή βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο και πρέπει να αποφασίσεις και πρέπει να ξέρεις τι ψηφίζεις και ταυτόχρονα να μην επηρεάζεσαι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχεις διασφαλίσεις συγκεκριμένες. Πρώτον, έχεις τους συνεργάτες σου. Δεύτερον, έχεις ένα
σημαντικό ποσό το οποίο μπορείς να διαθέσεις εσύ ως Ευρωβουλευτής για να έχεις γνώση επί του θέματος. Ναι. Και τρίτον, πρέπει να ψηφίζεις στις επιτροπές που είσαι. Διότι πολλές φορές σε καλούν οι ομάδες και σου λένε λείπει ο κύριος Καρβουνόπουλος. Ελάτε να τον αντικαταστήσετε εσείς από την πολιτική μας ομάδα για να μην χαθεί η ψήφος. Όταν όμως πας και μπεις σε μια ψηφοφορία, σε μια άλλη επιτροπή και εσύ δεν έχεις ιδέα για τα θέματα ας πούμε τα αγροτικά και αρχίζεις και ψηφίζεις, παίρνεις προσωπική ευθύνη. Εκεί για να πας να ψηφίσεις θα ακολουθείς τη γραμμή της ομάδας. Τη γραμμή της ομάδας σου την έχει βγάλει ο εισηγητής. Ξέρεις αυτός τι ρόλο παίζει και τι θέλει να κάνει. Και υπάρχουν και στελέχοι της πολιτικής ομάδας που δουλεύουν εκεί. Θα τους εμπιστευτείς απόλυτα. Και αν πας και ψηφίσεις και βγει κάποια ιστορία όπως ακούγεται για πολλά θέματα, στο τέλος τι θα λες, έκανα λάθος. Γι' αυτό λοιπόν αν πας να αντικαταστήσεις κάποιον που συμβαίνει πολλές φορές και σου το ζητάνε, θα πρέπει να ξέρεις τι ψηφίζεις, να έχεις δει τις τροπολογίες, να έχει δει το γραφείο σου τις τροπολογίες και επομένως να είσαι σίγουρος. Γιατί μερικοί που είναι στην συγκεκριμένη επιτροπή και βλέπουν ότι μπαίνουν κάποιες τροπολογίες περίεργες που να μην θέλουν να πάνε να ψηφίζουν και την κοπανάνε. Και λένε δεν μπορώ, είμαι άρρωστος, δεν πάω. Οπότε η πολιτική ομάδα κυνηγάει να βρει κάποιους άλλους για να μην χάσει τις 10 ψήφους που μπορεί να έχει ας πούμε η συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί ποιος θα πάει να ψηφίσει. Άρα λοιπόν μπορεί να την πατήσεις σε πολλά πράγματα και να, αν δεν προσέχεις. Και όταν θα πας σε μια άλλη επιτροπή να ξέρεις τι ψηφίζεις που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άρα λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα προσέχεις. Από εκεί και πέρα, επειδή σε καλούν σε συνέδρια. Καλούσαν και δήμαρχοι. Εγώ έχω παραξηγηθεί και με δημάρχους. Γιατί πήγα σε συνέδριο στην Ελλάδα, σε μια περιοχή και δεν ήθελα να πληρώσει ο δήμαρχος. Ξέρετε, ο δήμαρχος κανονίζει και λέει θα τραπέζι. Και έχω κλείσει και ξενοδοχεία και δωμάτια για εσάς. Εάν το δεχθείς, θα πρέπει να συμπληρώσεις μια ειδική λίστα. Εδώ λέει. Για να το δικαιολογήσεις. Ναι, δηλαδή, μέρος, σκοπός του ταξιδιού. Πήγα, ας πούμε, στην τάδε περιοχή. Αν σε φιλοξένησε, εάν είχες έξοδα διαμονής και πες λοιπόν ότι πας για ένα θέμα που είναι ας πούμε πάλι η εξόρυξη φυσικού αερίου στην Κρήτη λέμε, έτσι. Και δεχθείς αυτό. Όταν έρθει ένα θέμα ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου για το φυσικό αέριο και είσαι εισηγητής, δεν πρέπει να πάρεις την υπόθεση, πρέπει να την αφήσεις. Γιατί μπορεί να σου πούνε ότι συμμετέχοντας στο τάδε συνέδριο επηρεάστηκες και αφού επηρεάστηκες έκανες αυτή την πρόταση και αν δεν αποδείξεις από εκεί και πέρα τι γίνεται. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σου καλύπτει και έχεις εσύ δικό σου budget για τα έξοδά σου, για τις μετακινήσεις σου. Άρα μπορείς να πας στα συνέδρια χωρίς να υποχρεώνεις σε κανέναν, να πεις την άποψή σου, την Α ή τη Β, να πληρώσεις από την τσέπη σου και άρα να μην έχεις όλα αυτά. Αλλά αν σου πούνε έλα, να κάτσεις 10 μέρες κάπου και εσύ τσιμπήσεις και πας. Από εκεί και πέρα μπορεί να βρεθείς προεκπλήξεων άλλων, τις οποίες να μην έχεις φανταστεί ή μπορεί και να έχεις φανταστεί. Αυτή λοιπόν είναι η φόρμα που πρέπει να συμπληρώσεις. Εδώ υπάρχει μια άλλη φόρμα που λέει ας πούμε. Αν έλαβες δώρα. Ναι. Και πρέπει να συμπληρώσεις ποιος σου έδωσε τα δώρα. Αλλά μετά μπαίνεις μέσα στη διαδικασία των ασυμβιβάστων. Εφόσον λοιπόν δέχτηκες δώρα από τάδε κράτη κτλ. Όταν θα γίνει μια συζήτηση για αυτά τα κράτη, πώς θα τοποθετηθείς. Άρα υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, αν θέλεις να τις τηρήσεις. Από εκεί και πέρα, αν δεν τηρήσεις τις δικλείδες ασφαλείας και μπορεί να είσαι επιρρεπής σε πολλές καταστάσεις, από εκεί και πέρα μπορείς να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα. Συμπέρασμα, τι πρέπει να γίνει και αυτά που σας είπα πάνω να τα εφαρμόσουμε πρακτικά, τι έγινε και να σας δείξω στο θέμα φερρυπίν της συζήτησης, γιατί ακούστηκε μια συζήτηση και μια ψηφοφορία για το δικαίωμα των πολιτών του Κατάρ να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ναι. Λοιπόν, άρα, τι δικλείδες υπάρχουν. Πρώτον, ξέρετε ότι υπάρχουν επίτροποι, οι οποίοι είναι σήμερα ή παλαιότερα, και είχαν υπηρετήσει σε μεγάλες πολυεθνικές. Και όμως τα κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους εξέλεξε και τους έβαλε σε πόστα. Σε πόστα ενέργειας. Ενώ ενδεχόμενα υπηρετούσαν σε πολυεθνικές της ενέργειας. Από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι πολιτικό σφάλμα. Ο κύριος Ντράγκη ήταν στέλεγος της Goldman Sachs. Εν συνεχεία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη. Κι όμως δεν ελήφθη. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν ορισμένα ασυμβίβαστα. Και από πού προέρχεσαι ούτως ώστε να μην μπορείς να πάρεις χαρτοφυλάκιο, αν είσαι στέλεχος πολυεθνικής, να πάρεις χαρτοφυλάκιο που έχει σχέση με την προγενέστερη θητεία σου. Άρα αυτό πρέπει να απαγορεύεται. Δεύτερον, είναι αυτό που ονομάζονται οι κυλιόμενες πόρτες.
Μπαίνεις μέσα και ο καθένας παίρνει πόστα. Δηλαδή είσαι επίτροπος και ελέγχεις ας πούμε τις τράπεζες και μετά ξαφνικά γίνεσαι, αφού φύγεις από επίτροπος, μετά ξαφνικά είσαι στέλεχος τραπεζών. Υπάρχει μια υποκρισία, λέτε, σε όλο αυτό το σύστημα. Αν λοιπόν υπάρχουν τα συμβίβαστα, ναι, υπάρχουν ασυμβίβαστα και έχουν επιβληθεί, δεν μπορείς να είσαι στέλεχος και μετά της κομισιόν, commissioner δηλαδή, επίτροπος, και μετά να βρεθείς σε μια εταιρεία η οποία ήταν στο χαρτοφυλάκιο που είχες για να ελέγχεις. Αυτά τα ασυμβίβαστα πρέπει να τηρούνται. Αν δεν τηρούνται, πρέπει να υπάρχουν ποινές. Εσείς εκπλαγήκατε από αυτά που αποκαλύφθηκαν ή ήταν κάτι που περιμένατε ότι κάποια στιγμή θα προέκυπτε για κάποιον? Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία Καϊλή, γενικώς. Κοιτάξτε, το να επηρεάσεις τη γνώμη κάποιου για πολιτικούς λόγους μπορεί και να συμβεί γενικότερα. Αλλά όλα αυτά που βλέπουμε, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε εδώ δικαστήριο, ναι, και να αποδώσουμε ευθύνες και χωρίς να αναφερόμαστε σε πρόσωπα, αυτά τα οποία αποκαλύπτονται είναι καταστάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα τεράστιο πλήγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα και συνολικά για την πολιτική. Και πρέπει να υπάρξουν προστασία στα θέματα αυτά. Αλλά για να υπάρξει προστασία πρέπει θεσμικά να κινηθεί κανείς. Όταν λοιπόν το ίδιο το σύστημα επιτρέπει να διορίζονται, γιατί ο Ευρωβουλευτής εκλέγεται, όμως όταν είσαι επίτροπος διορίζεσαι, σε διαλέγουν. Όταν λοιπόν επιτρέπεται να είσαι πρώτα στέλεχος πολυεθνικής και να γίνεις επίτροπος, από εκεί και πέρα το ίδιο το σύστημα το επιτρέπει, ναι, άρα δημιουργούνται θέματα. Όταν είσαι επίτροπος ή είσαι ευρωβουλευτής και μετά πας και γίνεσαι στέλεχος σε καταστάσεις και σε χώρους τους οποίους πρώτα έλεγες, εκεί πρέπει να υπάρξουν τα ασυμβίβαστα και πρέπει να υπάρξει και η τιμωρία. Άκουσα κάποιους που λέει, οι ευρωβουλευτές λέει να μην μπορούν να ξαναμπαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να ασχολούνται, επειδή ακούστηκε για τους πρώην ευρωβουλευτές. Καταρχάς να πω, στην Ελληνική Βουλή ο πρώην βουλευτής πηγαίνει και στη Βουλή και κάθεται και συζητάει κλπ. Τώρα αυτά είναι βλακίες. Έχει έρθει όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν αποκαταστήσουμε την αλήθεια, και έχει βγάλει κώδικες συμπεριφοράς και λέει, όταν πάψεις να είσαι ευρωβουλευτής, έχεις μερικά δικαιώματα στην Ευρωβουλή. Δηλαδή μπορείς να επισκεφθείς την Ευρωβουλή. Υπάρχει ένα γραφείο στο οποίο μπορείς να σταματήσεις, να κάνεις τα τηλέφωνά σου και έχεις κάποια δικαιώματα. Όμως λέει, εάν είσαι λομπίστας, τότε χάνεις όλα αυτά τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν ήδη υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και άρα ο συγκεκριμένος πρώην ευρωβουλευτής θα πρέπει να ελεγχθεί. Αν... Πώς αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι λομπίστας? Για να είσαι εγγεγραμμένος στους 13.000 κλπ. Στους καταλόγους. Τώρα, αν είσαι πρώην ευρωβουλευτής, δεν έχεις εγγραφή και κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, από εκεί και πέρα υπάρχει ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να σου αφαιρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία έχεις ως πρώην ευρωβουλευτής. Αυτά όλα πρέπει να μπουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να υπάρξουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έχεις δώσει, γιατί ο λομπίστας αυτός εδώ που είναι στους 13.366, και άμα ψάξουμε εδώ να δούμε τι είναι, είναι εταιρείες δικηγορικές 94, αυτοαπασχολούμενοι λομπίστες 230, επαγγελματίες consultants 580. Από εκεί και πέρα, εάν έχεις εταιρείες ολόκληρες, 2.900 είναι. Μάλιστα. Συνδικάτα, γιατί δυστυχώς είχαμε και συνδικάτα εργαζομένων, ναι, 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 που ακούστηκαν. 2.715 είναι από αυτούς. Λοιπόν, όλοι, ΜΚΟ, καλά, εδώ πέρα έχεις 3.500. Αυτοί όλοι παίρνουν και μια κάρτα και μπαινοβγαίνουν και έχουν δικαίωμα να σου χτυπήσουν και την πόρτα. Αυτά όλα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορείς να αφήνεις όλο αυτό το σύστημα του lobbying όπως ήταν στην Αμερική. Αλλά ξέρετε, αν θέλουμε να το θεωρητικοποιήσουμε, και σταματάω, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αντίληψή της έλεγε ότι τα συμφέροντα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στην παραπέρα ενοποίηση. Η λογική του νέου λειτουργισμού του Ernst Haas, όπως ξεκίνησε και ήταν κυρίαρχη στη δεκαετία του 60 και του 70 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έλεγε? Ότι συμφέροντα
τα οποία θα βλέπουν ότι ικανοποιούνται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θα πιέζουν για περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, spillover. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι μοχλός της ενοποίησης, δηλαδή ο μοχλός της ενοποίησης θα είναι τα συμφέροντα. Ενώ έπρεπε κατά κύριο λόγο μοχλός της ενοποίησης, αν έπρεπε να υπάρχει, να είναι τα κράτη, να είναι πολιτικές δυνάμεις, να είναι επίσης τα συνδικάτα κλπ. Όταν αυτό το θεωρητικοποιείς, το εντάσσεις και σε μια λογική λόμπι, το βάζεις και με μια αμερικανοειδή διάσταση που είναι θεσμοθετημένα τα λόμπι στις ΗΠΑ πολιτείες και φτάνεις από εκεί και πέρα σε όλα αυτά τα σημεία, τα οποία είναι σημεία που πρέπει να ελεγχθούν. Διότι οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων που δουλεύουν γύρω από την Κομισιόν, ποιοι μπαίνουν εκεί, με ποιους όρους μπαίνουν, με τι προϋποθέσεις, με τι ασυμβίβαστα, με τι ήταν προηγουμένως, πώς επιλέγονται. Αυτοί όλοι κάνουν προτάσεις και φτιάχνουν νόμους. Αυτοί οι νόμοι έρχονται ως νομοσχέδια. Πώς έχουν επηρεαστεί όλα αυτά. Άρα πρέπει να ελέγξεις από την αρχή το παιχνίδι. Και βεβαίως θα βάλεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επειδή μου αρέσει αυτή τη θεωρία που είπαμε να την κάνουμε και λίγο πράξη, ακούστηκε, χωρίς να παίρνουμε θέση για τα θέματα, ότι έγινε μία κίνηση και μια συζήτηση και επικεντρώνονται όλοι σε μια ψηφοφορία που έγινε σε μια επιτροπή. Και το οποία... Κατάρ. Και το Κατάρ. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ψηφοφορία αφορούσε νομοθετικό κείμενο. Δηλαδή την τροπολογία, την τροποποίηση ενός κανονισμού, ο οποίος είναι ο κανονισμός 2018 / 1806, για τη λίστα των χωρών που πρέπει οι πολίτες τους να μην έχουν έλεγχο και προϋποθέσεις στην κυκλοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργούν περίπου με τη λογική του Σέγγεν. Ναι. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο ή... Έχουμε λίγο, ναι. Λοιπόν, μάλλον ας το πούμε αυτό και να μιλήσουμε λίγο πολιτικά για το Κατάρ μετά. Λοιπόν, αυτή είναι νομοθετική πρόταση. Πώς ήρθε, έπεσε από τον ουρανό? Αυτή λοιπόν η πρόταση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κατάρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κατάρ έχει συγκεκριμένη πολιτική, η οποία μάλιστα γίνεται και πιο φιλοκαταριανή το τελευταίο διάστημα. Παλιά τι συνέβαινε με το Κατάρ? Το Κατάρ είχε κατηγορηθεί, και το ξέρετε καλά, για εμπλοκή σε θέματα τρομοκρατίας. Το αν αυτό ήταν αλήθεια γίνει μια άλλη ιστορία. Πάντως είχε κατηγορηθεί. Εγώ προσωπικά είχα κάνει αρκετές ομιλίες για τα θέματα αυτά, διότι είχαμε τον ISIS, είχαμε τους τζιχαντιστές κλπ. 11 Τρίτου 2015, ομιλία για το Κατάρ, τις ευθύνες του σε σχέση με τον ISIS και την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. 19 Πρώτου 2016, το ίδιο θέμα για το Κατάρ. Επίσης το Κατάρ είχε σχέση και με την Τουρκία. Αυτά λοιπόν μπορούσε κανείς να τα δει πολιτικά, να μιλήσει και να τα καταγγείλει. Το Κατάρ λοιπόν βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη. Ήθελε σιγά σιγά να αποκαταστήσει το όνομά του. Και πώς θα το κάνει αυτό? Άρχισε λοιπόν να έχει μια πολιτική προς το Βέλγιο. Δηλαδή να δείξει και στο Βέλγιο και στους υπόλοιπους ότι το Κατάρ δεν έχει σχέση με την τρομοκρατία. Το Βέλγιο γιατί? Θυμόσαστε ότι έγινε μια ολόκληρη τρομοκρατική ενέργεια στο Βέλγιο το 2016, νομίζω πότε ήταν. 16-17, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, με θύματα κτλ. Και η δίκη γίνεται τώρα. Αυτές τις ημέρες γίνεται και η δίκη των υπευθύνων για την ενέργεια του Κατάρ κτλ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα συγκεκριμένα ότι στο 2029 Νοεμβρίου του 2017 γίνεται ολόκληρη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος το οργανώνει? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ποιος έρχεται? Έρχεται ο εκπρόσωπος, ο πρέσβης του Κατάρ και μιλάει για τα θέματα της τρομοκρατίας. Το χτύπημα της τρομοκρατίας, βασική προτεραιότητα του Κατάρ. Ναι. Λέει ο πρέσβης του Κατάρ στο Βέλγιο. Πού? Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα. Ποιος τον φωνάζει? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έρχεται μετά και κάνει άλλη συνέντευξη εδώ 10 Ιουλίου του 2018. Πώς το Κατάρ χτυπάει την τρομοκρατία. Λοιπόν, άρα προσπαθεί το Κατάρ και μέσω πολιτικών ομάδων και με πολιτικό τρόπο να καταδείξει ότι δεν έχει ευθύνη για τα θέματα αυτά. Εγώ εντελώς τυχαία, το 2017, κάνω μία ομιλία εδώ στην Ελληνική Βουλή.
Τα θέματα ήταν το ποδόσφαιρο. Ναι. Τι σχέση έχει. Κάνει λοιπόν μια ομιλία, η οποία γίνεται το 2017, 24/11/17. Και λέω, πρέπει να ελεγχθεί η μεταγραφή του Νεϊμάρ. Θυμόσαστε. Ναι, ο Νεϊμάρ, νομίζω. Βεβαίως. Ναι. Ο Νεϊμάρ με 224 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην Παρίς Σεντζερμέν. Η οποία Παρί όμως είναι η επένδυση του Κατάρ στην Ευρώπη. Το Κατάρ έχει κάνει 31 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ευρώπη. Ναι. Έκανε λοιπόν και στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η θέση δική μου. Λέω ότι πρέπει να ελεγχθεί, διότι τόσο το Κατάρ, όσο και άλλες αραβικές χώρες, τα Εμιράτα κλπ. Κάνουν επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Γιατί. Διότι πέραν το ότι θέλουν να φτιάξουν το ύμας τους, υπάρχει ένα θέμα με το πώς μπορείς να επηρεάσεις τους φιλάθλους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις τη νεολαία, την ευρωπαϊκή, που είναι μουσουλμανική και υπάρχει μια μεγάλη μερίδα οπαδών της Παρί. Η Παρί, όταν πας στο γήπεδο, έχει δύο πέταλα. Από τη μια μεριά είναι Παρί μουσουλμάνοι και από την άλλη είναι η Παρί υπόλοιποι. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που μένουν και στα βόρεια προάστια και είναι ριζοσπαστικοποιημένοι, θα μπορούσαν εύκολα να είναι αντικείμενο ριζοσπαστικού ισλαμισμού. Και είχαμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι πήγαν και πολεμήσαν με τον ISIS. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να ελεγχθεί αυτή η παρέμβαση μέσω του ποδοσφαίρου που γίνεται από συγκεκριμένες χώρες και να προχωρήσει το θέμα. Δεν δίνει σημασία κανείς. Και μετά από δύο χρόνια ξαφνικά το επαναφέρει το θέμα. Δεν έχει σημασία να πούμε ποιες εφημερίδες. Μια εφημερίδα και λέει ο κύριος Μπαριάς είπε συγκεκριμένα για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ. Και την επόμενη μέρα η ίδια εφημερίδα λέει το θολωμένο μυαλό ενός ευρωβουλευτή. Ότι αυτά που τα λέω είναι το θολωμένο μου μυαλό. Ναι. Είδαμε όμως τη δουλειά του ποδοσφαίρου, είδαμε και. Εγώ δεν ήξερα θα πάρει το. Και είδαμε και το παγκόσμιο κύπελλο και τα είδαμε όλα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με το Κατάρ. Το Κατάρ λοιπόν είναι στοχοποιημένο, καλός ή κακός, για θέματα τρομοκρατίας. Όταν εσύ θα δώσεις βίζα, θα καταργήσεις τη βίζα, δεν υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας. Η βίζα γιατί υπάρχει. Υπάρχει για να ελέγχεται η μετακίνηση πληθυσμών και ο έλεγχος σε θέματα τρομοκρατίας κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το λάβεις υπόψη. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συγκρατημένη. Όμως, λόγω Ρωσίας και λόγω Ουκρανίας, ξαφνικά το LNG αποκτάει στρατηγική σημασία. Και το Κατάρ είναι η χώρα η οποία κατά 75% λειτουργεί σε εξαγωγές του LNG. Άρα λοιπόν πολιτικά για τη Δύση απέναντι στη Ρωσία το Κατάρ είναι στρατηγικός εταίρος. Και ξαφνικά το Κατάρ θα πρέπει να ωρεοποιηθεί. Θα πρέπει στο πλαίσιο της πολιτικής γραμμής πάντα, έτσι, να αντιμετωπιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και να υπάρξουν και οι αντίστοιχες κινήσεις. Επομένως, έχουμε μια απόφαση εντελώς τυχαία. Τον Μάρτιο του 2022, οι G7 μιλούν για το ρόλο πλέον του LNG που θα αντικαταστήσει τα θέματα της Ρωσίας στην ενέργεια. Και έχουμε μετά μια πρόταση της Κομισιόν, γιατί δεν μπορεί να νομοθετήσει χωρίς πρόταση. Έρχεται λοιπόν μια πρόταση της Κομισιόν 27 Απριλίου 2022. Αυτή εδώ είναι η πρόταση. Εδώ. Και λέει, εκεί που υπάρχουν τα κράτη που επιτρέπεται να μην έχουν οι πολίτες τους βίζα, να προσθεθούν και δύο κράτη, Κουβέιτ και Κατάρ. Ναι, έτσι ξαφνικά. Θα πρέπει να το δικαιολογήσεις. Ναι. Και υπάρχει ολόκληρη έκθεση εδώ, η οποία δικαιολογεί, είναι σελίδες ολόκληρες. Η οποία έκθεση αυτή, καθώς θα σας μιλώ, θα βρούμε και τα θέματα, λέει ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει λέει ένα θέμα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά άμα τα διαβάσετε τα θέματα αυτά, αρχίζει και λέει ότι το Κατάρ, μαζί και το Κουβέιτ, έχουν μπει σε διάλογο γύρω από τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι έχει καταργηθεί η ποινή του, η θανατική ποινή, ότι γίνεται διάλογος για τα θέματα τα εργασιακά κλπ. Και αρχίζει ναι, ακούσαμε, εδώ. Εντάξει, αυτά τα είδαμε και με ζωντανά, τα λέει η κυρία Καϊλή. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ δεν μιλάω κανενός, εγώ θέλω να πω την αλήθεια. Εδώ λοιπόν ένα συγκεκριμένο κομμάτι της έκθεσης, και θα το βρω και στα ελληνικά αγαπητό έχω, μιλάει για το Κατάρ. Και αφού γίνεται αυτή η πρόταση, πρέπει να την τεκμηριώσει κάποιος
σε συνέντευξη τύπου. Λέγανε, μα ποιοι πάνε στη συνέντευξη τύπου. Τρεις. Ο κύριος Μπορέλ, η κυρία Γιώχανσον και ο κύριος Σχοινάς. Αυτοί οι τρεις δίνουν τη συνέντευξη τύπου και λένε ναι, πρέπει πλέον να υπάρξει η απελευθέρωση της βίζας ναι. για τους Καταριανούς. Ο κύριος Μπορέλ είναι ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, για λόγους καθαρά εξωτερικής πολιτικής. Η κυρία Γιώχανσον είναι αυτή η οποία έχει σχέση με τα θέματα των μεταναστών. Και λέει είναι OK να προχωρήσει. Και ο κύριος Σχοινάς κάνει τη δικιά του τοποθέτηση. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι εισηγήσεις ναι. οι οποίες γίνονται εισήγηση ως Κομισιόν με την πρόταση νόμου και υπάρχουν και τρεις επίτροποι που την υποστηρίζουν. Έτσι γίνεται πάντοτε. Και αυτό μετά πού πηγαίνει. Πηγαίνει στο Συμβούλιο Υπουργών. Στο Συμβούλιο Υπουργών υπάρχουν οι κυβερνήσεις. Στις 29 Ιουνίου του 2022 και ώρα 9.30 ώρα το πρωί, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία, όλοι οι αντιπρόσωποι όλων των κρατών ψηφίσανε να γίνει η άρση της βίζας για τους Καταριανούς. Όλοι το ψηφίσανε. 27 κράτη. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έρχεται μετά. Αποτελεσματικό το λόμπινγκ. Εδώ μπορείς να δεις και τα θέματα πολιτικής. Όπου υπάρχει πολιτική απόφαση στήριξης του Κατάρ και από εκεί και πέρα αρχίζει και ανοίγει όλο το παιχνίδι. Και έρχεται από εκεί και πέρα η πρόταση νόμου εδώ πέρα για την απελευθέρωση και τα λοιπά της βίζας στο Κατάρ. Εδώ είναι ολόκληρη η εισηγητική έκθεση για το θέμα αυτό. Όπου εξηγούνται για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, και θα τώρα το διαβάσουμε αυτό, ναι. τρώμε ώρα τώρα, αλλά εδώ έχει το εξής ενδιαφέρον. Το Κουβέιτ και το Κατάρ είναι σημαντική εμπορική εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά. Και εν μέσω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας και των επιπτώσεων της επίθεσης αυτής στους ενεργειακούς εφοδιασμούς και για τις, η απαλλαγή λέει και τα λοιπά θα αυξήσει τον... Εδώ, με συγχωρείτε. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, συντελούνται διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, τα εργασιακά δικαιώματα, τη θρησκευτική ελευθερία και τον διαθρησκευτικό διάλογο. Αυτά τα λέει η Κομισιόν. Είναι η πρόταση νόμου. Καλά, εντάξει, για η προοπτική μην... βιώσιμο ναι. ταξιδιών. Μισό λεπτό. Όχι, ξέρετε, θέλω να πω. Την έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάλογα θέματα και με την Τουρκία. Η ευαισθησία των Ευρωπαίων είναι αλακάρτ και ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα που δημιουργείται σε ένα μέσο πολίτη. Έχει μέλλον αυτό το πράγμα. Τώρα θα το πούμε σε αυτό, αλλά δηλαδή, δώστε μου. Ποιο Ευρωκοινοβούλιο, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια Ευρωπαϊκή Ωραία. Επιτροπή. Είδαν ξαφνικά ότι το Κατάρ έχει αλλάξει και κάνει πώς το λένε, μεταρρυθμίσεις κτλ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία όλοι μας, πρώτος εγώ από Πιτσιρικάς, την είχαμε στο μυαλό μας κάπως. Αυτό είναι ένα τσίρκο, αν μου επιτρέπετε. Είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω. Ωραία. Τσίρκο το οποίο κρίνεται πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ με ναι. πολλές παρατηρήσεις. Ναι. Θα τελειώσω γιατί ο κόσμος θα μείνει ναι. με την απορία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρόταση που έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Αυτή την πρόταση. Την ψηφίζουν πάνω από 45 ευρωβουλευτές. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, αυτοί οι 45, για ποιο λόγο ψηφίσανε, πρώτο ερώτημα. Καταρχάς την ψηφίζουν ως πολιτικές ομάδες. Θα πάω στις ομάδες. Την ψηφίζει το Λαϊκό Κόμμα. Την ψηφίζουν οι σοσιαλιστές, ακούστηκε. Την ψηφίζουν οι πράσινοι, οι οποίοι φωνάζουν για δικαιώματα κτλ. Ναι, ναι, οι πράσινοι τώρα είναι. Ναι. Όχι, εγώ λέω ποιοι την ψηφίζουν. Ναι, ναι, όχι, έχετε την καταψηφίζει ναι. Η ομάδα του Μακρόν, γιατί προφανώς η Γαλλία δεν έχει βρει ακόμα τις ισορροπίες με το Κατάρ και την καταψηφίζει και η αριστερά. Έτσι γίνεται η ψηφοφορία. Και έρχεται ο εισηγητής, το οποίο είδα λέει θα αποσύρω την εισήγησή μου. Αυτός την έφερε την εισήγηση. Δηλαδή πολιτικά, εάν ήμουν εγώ και μου ερχόταν το ντοσιέ, θα έλεγα να απορριφθεί. Διότι το Κατάρ δεν τηρεί τα ναι, ανθρώπινα ναι, ναι, δικαιώματα, ναι, διότι ακριβώς, έτσι γελιά και διότι υπάρχει και θέμα με τη παλαιότερα με την τρομοκρατία και δεν μπορεί να έχει ελεύθερη διακίνηση των Καταριανών και να πάει αυτό για μετά από 5 χρόνια. Αυτό δεν θα έπρεπε να πει ο εισηγητής. Ο εισηγητής λοιπόν έχει και αυτός εδώ επαναλαμβάνει δικιά του. Γιατί προσέξτε, η αιτιολογική έκθεση τη γράφει μόνο ο εισηγητής. Δεν, ναι. δεν μπαίνουν τροπολογίες απάνω. Λοιπόν. Και έχουμε παράλληλα τις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας
μεταξύ των, όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στις ετήσιες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας των μεταναστών, εργαζομένων κατά το προσεχές, μετά το προσεχές, αφού τελειώσει, παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, άλλοι τομείς που προκαλούν ανησυχία είναι τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο εισηγητής. Με όλο αυτό το περιβάλλον, εσύ εισηγείς να ψηφίσεις, λέω. Γιατί και ο εισηγητής το ψήφισε και άλλη σαν... Και ερώτημα τώρα. Καλά, αυτοί οι 40 τους που ψηφίσαν, πώς ψήφισαν. Δηλαδή, θα πρέπει να ψάξουμε τον καθέναν πλέον να δούμε πώς ψήφισε. Η απάντηση πολιτικά έρχεται σε πρώτη φάση. Τι, είδαμε ότι πήρε μια πρωτοβουλία η Κομισιόν. Από την ώρα που παίρνει μια πρωτοβουλία η Κομισιόν, σημαίνει ότι έχει την έγκριση τουλάχιστον των μεγάλων κρατών. Είδαμε ότι τα κράτη ενέκριναν. Από εκεί και πέρα, όταν τα κράτη που ενέκριναν, εσείς πιστεύετε ότι οι βουλευτές των κυβερνώντων κομμάτων θα πάνε κόντρα στις κυβερνήσεις τους? Γιατί στις κυβερνήσεις των 27 είναι και κυβερνήσεις σοσιαλιστών και Λαϊκού Κόμματος. Άρα λοιπόν, από την ώρα που ψηφίσανε και οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ομάδες, σούμπιτες, θα πάνε στην ίδια γραμμή. Και γι' αυτό ψηφίζουν. Αν κάποιος είχε αντιρρήσεις και έβαζε προϋποθέσεις, που μπορεί να είναι η Γαλλία, ενδεχόμενα οι βουλευτές να πάνε κατά. Συμπέρασμα. Πώς λαμβάνονται λοιπόν οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν λαμβάνονται με βάση τη διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος, με βάση τις αξιακές αντιλήψεις που έχουν για τις εταιρείες κτλ. Την άλλη φορά μιλήσαμε για το πώς κάποιοι καταψήφισαν να μην μπουν φόροι στις πολυεθνικές κλπ. Με βάση το τι λέει η εισήγηση της Κομισιόν, με βάση το τι λένε οι κυβερνήσεις και με βάση το τι λέει η πολιτική ομάδα, γιατί αν δεν τα πας καλά με την πολιτική ομάδα, δεν ξανά είσαι υποψήφιος. Γιατί υπάρχουν στατιστικές. Ήμουν top speaker, top rebel. Γιατί μιλούσα πολύ, αλλά ψήφισα μόνο 30% με την ομάδα μου. Υπάρχουν στατιστικές. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που ψηφίσανε και οι οποίοι την ίδια μέρα ψηφίσαν και άλλα 10 νομοσχεδία, δεν σημαίνει ότι έχουν διαβάσει τα πάντα και έχουν ελέγξει τα πάντα. Όμως μπαίνοντας μέσα ακολουθούν τη γραμμή της ομάδας. Γιατί? Γιατί έχουν μία αντίληψη ότι πρέπει να δουλέψεις με βάση την ομάδα, διότι αν δεν δουλέψεις με βάση την ομάδα γίνεσαι ξένο σώμα από την ομάδα και ξένο σώμα από το κόμμα σου και ενδεχόμενα μεθαύριο να μην εκλεγείς, να μην ψηφιστείς κτλ. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι το επιπλέον επιλείψιμο, αλλά πρέπει λοιπόν αυτή την αντίληψη, για να κλείσουμε με ένα συμπέρασμα, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα νομοσχέδια, να την στυλιτεύσουμε και να ξέρουμε ότι πρέπει και στις πολιτικές ομάδες να υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να διαφοροποιηθούν. Θα πεις όσο διαφοροποιείται κανείς Έλληνας βουλευτής μέσα στη Βουλή από το κόμμα του, άλλο τόσο θα διαφοροποιηθούν και αυτοί εδώ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος επιλογής μέσω των κομμάτων, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι κοινοβουλευτικές ομάδες και εκεί και εδώ και παντού να είναι πυθύνιες ως προς τον αρχηγόν, διότι αλλιώς δεν προχωράει. Αυτά λοιπόν βάλτε τα κάτω, συνυπολογίστε ότι αυτοί που έχουν μια μειοψηφούσα άποψη, η άποψη τους δεν προβάλλεται από τα μέσα, πολλές φορές λιδωρείται, το θολό μυαλό που λέει το ευρωβουλευτή κτλ. Και από εκεί και πέρα, όταν είσαι στο mainstream, στη γραμμή του κόμματος, στη γραμμή των συστημάτων, θα σε πάνε και τα κανάλια, θα σε πάνε και τα συστήματα, θα έχεις και την προβολή. Διότι όλοι αυτοί ψηφίστηκαν από Ευρωπαίους πολίτες, όπως και οι Έλληνες ευρωβουλευτές ψηφίστηκαν. Και κάποιοι άλλοι δεν ψηφίστηκαν. Άρα λοιπόν αυτοί όλοι που ψήφισαν σε ευρωεκλογές να σκεφτούν με ποια κριτήρια ψήφισαν τότε και με ποια κριτήρια καταψήφισαν κάποιους άλλους. Για να δούμε και να επιμερίσουμε τις ευθύνες. Και τέλος, παίζεται και ένα παιχνίδι συγκρούσεων εδώ, σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, τα κράτη κόντρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι το 70% της ελληνικής νομοθεσίας έχει ψηφιστεί από την Ευρώπη. Και αν έχει ψηφιστεί με τρόπους, όπως εξηγήσαμε, αυτούς τους συγκεκριμένους, τότε έρχεται καπέλο, διότι δεν μπορεί μια οδηγία να την ανατρέψει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα την ενσωματώσει στην Ελληνική Βουλή και η συζήτηση είναι τυπική. Άρα λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται υπό την Ευρώπη.
Υπάρχει λοιπόν μια επανάσταση ενδεχόμενα των εθνικών κοινοβουλίων που θέλουν να ξαναπάρουν τις αρμοδιότητες. Υπάρχει μια επανάσταση των λαών απέναντι σε αυτή την τεράστια γραφειοκρατία και υπερσυγκέντρωση. Πάμε σε κουβέντα του 80 τώρα. Δεν θέλω να την πάω εκεί. Εσείς πάει μόνη της όμως. Λέω όμως ότι... Τότε κάποιοι μας τα λέγανε, και βάζω τον εαυτό μου γιατί εγώ είμαι υπέρ. Μας τα λέγανε, αλλά δεν θέλαμε να τα ακούσουμε. Ότι το πράγμα δεν θα πάει καλά. Εγώ σέβομαι όλα αυτά που είπατε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω ότι είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό και μπερδεμένο, αλλά αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κανένα μέλλον. Ακριβώς επειδή οι λαοί κάποια στιγμή, οι πολίτες δηλαδή, θα πούνε ως εδώ. Δηλαδή, όταν θα ανακαλύψουν οι πολίτες, τώρα ανακαλύψαμε ότι έχουμε 13.366 λομπίστες. Γιατί όμως το ανακαλύψαν τώρα? Αυτό δεν θα μπορούσαν να το έχουν αναδείξει? Βεβαίως. Τα μέσα μας. Βεβαίως. Εγώ να σας πω κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Την άλλη φορά που κάναμε την εκπομπή, που ήταν μισή ώρα για το πώς ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, σας ευχαρίστησα γιατί μου δώσατε μια δυνατότητα να πω πράγματα που άμα πάνε να τα πει στην τηλεόραση, σου λέει τώρα τι πλάκα μας πει, έχουμε δουλειά. Όμως όταν, εάν γινόταν τέτοιες εκπομπές και είχε εκπαίδευση ο κόσμος για το τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε. Τόσοι δημοσιογράφοι είναι στις Βρυξέλλες. Τα θέματα αυτά έχουν μπει άπειρες φορές. Ποτέ δεν αναδείχθηκαν. Αναδείχθηκαν άλλα, το lifestyle κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευθύνες. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο σύστημα που συνεδομημένο και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι στο τέλος παίρνουν και μια απόφαση. Υπάρχουν αυτές όλες οι ευθύνες και τα γεγονότα που συνέβησαν είναι αφορμή για νέο προβληματισμό, για το τι Ευρώπη θέλουμε, για το αν θα πρέπει να αφαιρούνται τα δικαιώματα από τους λαούς κλπ. Κορυφαίο γεγονός ποιο ήτανε? Έχεις ένα Eurogroup το οποίο δεν το έχει ψηφίσει κανείς, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, είναι άτυπο όργανο, το είπε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παρά τα αυτά το άτυπο όργανο παίρνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις για τους λαούς κάθε μέρα. Αποφασίζει για το αν θα έχει λιτότητα. Τώρα, επειδή έχω δει την ταινία, την ταινία έχω δει του κ. Γαβρά με πρωταγωνιστή, την ιστορία του κ. Βαρουφάκη. Επομένως, για να μην και ένα συμπέρασμα. Ναι. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά. Πρέπει να γίνουν πιο δημοκρατικά. Πρέπει οι λαοί να παίζουν πιο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να μπορούν οι πολίτες να εκφράζονται. Πρέπει από εκεί και πέρα να υπάρχει ελευθερία γνώμης και προβολής των απόψεων και θεσμοθετημένες καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε Κομισιόν, σε Συμβούλιο. Εγώ ήθελα σήμερα να αποδείξω πώς λειτουργούν τα πράγματα και ποια είναι η πραγματικότητα. Χωρίς να θέλω να τοποθετηθώ υπέρ του Α ή του Β κλπ. Άλλωστε δεν κάνουμε δίκη κανενός εμείς εδώ και πρέπει ο κόσμος να ξέρει πώς λειτουργούν και θα τα λέμε, πράγματα. Θα τα λέμε συχνά για τέτοια θέματα, ακριβώς για να ανοίγουν λίγο τα μάτια μας και να μην πέφτουμε διαρκώς από τα σύννεφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.